Γεια σου Βαϊκά. Όλα καλά. Σήμερα βασική ερώτηση προκύπτει στο ρεπορτάζ του Άρη είναι αν επιβεβαιώνεται από Άρη πλευρά η φημολογούμενη πρόταση που του έχει κάνει η ΑΕΚ και τον Πάλμα. Όχι, δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί ο παίκτης ούτως ή άλλως φαίνεται να βρίσκεται στο ενδιαφέρον και ελληνικών ομάδων, εκτός από τις ομάδες του εξωτερικού εδώ και αρκετό καιρό. Με το θέμα με τον Πάλμα είναι ξεκάθαρα το ποιο δρόμο θέλει να διαλέξει και ο Άρης και ο παίκτης, γιατί κάποια στιγμή θα κληθεί να πάρει μια απόφαση που αφορά το ποδοσφαιριστή. Έχει περάσει αρκετός καιρός που το όνομά του βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής ατζέντας, αλλά όσο δεν έρχονται οι προτάσεις που θα ικανοποιούσαν πλήρως για μια μεταγραφή στο εξωτερικό, δηλαδή και κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιθανό να μπουν και ελληνικές ομάδες όπως η ΑΕΚ στο κόλπο για την απόκτηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Έχω την αίσθηση ότι θα προτιμούσε να δώσει τον παίκτη στο εξωτερικό, νομίζω ότι ο παίκτης προτιμάει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση από το ρεπορτάζ. Πλην όμως... Αλεξή, βάλε μια τελίτσα. Βάλε μια τελίτσα γιατί έχουμε ανακοίνωση μεταγραφής στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, Νίκο Ζερβάς. Ζητώ συγγνώμη τον Αλέξη. Τι, προσθέτω, είδηση πάντα απ' όλα ρε φίλε. Έχουμε συμπάθειες γι' αυτό το... Α, μάλιστα. Υπερθεματίζει λίγο το συγγνώμη. Λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Ο Αμερικανός γκάρ θα φορέσει και πάλι τα ερυθρόλευκα επί από 4 χρόνια υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και επίσημα λοιπόν, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού για φέτος. Άιντε, το μπάσκετ τραβάει, φιλέ. Το μπάσκετ τραβάει. Παίρνουν παίχτες. Κάτι κουνιέται, καταλαβες. Λοιπόν, άιντε, να δούμε τους ποδοσφαιρικούς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, φιλέ. Ευχαριστούμε. Αλέξη μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από όλες τις ομάδες που έχουν κατά καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον, καμία δεν φέρεται διατημένη να ξεπεράσει τα 3, άντε μαζί με τα μπόνους και το ποσοστό μεταγραφής να φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που αναγκάζει τον Άρη μέχρι στιγμής να πατάει φρένο, να περιμένει, ο παίκτης να είναι εδώ, να προπονείται. Θα παίξει προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ο Άρης θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. Αν μέχρι τότε υπάρχει κάποια πρόταση η οποία, επαναλαμβάνω, πλησιάζει κάπως τα νούμερα που έχει θέσει ως μια τιμή αφετηρίας, θα τον δώσει το εξωτερικό, ή θα μπει στη διαδικασία πια να συζητήσει τις προτάσεις που θα υπάρχουν και το ενδιαφέρον που θα υπάρξει από την ελληνική αγορά. Εδώ βέβαια τώρα τίθεται ένα ζήτημα, Βάιε. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να πλησιάσει καν αυτά τα νούμερα. Δεν μας έχει συνηθίσει δηλαδή να δίνει τέτοια ποσά. Δηλαδή να δώσει αυτά τα 4-5 εκατομμύρια που ζητάει ο Άρης αυτή τη στιγμή για τον Πάλμα το θεωρώ αδύνατο. Κοίταξε, αυτά τα 4-5 που ζητάει ο Άρης δεν τα έχει βρει. Οπότε λογικά τώρα η τιμή θα αρχίσει από πιο χαμηλά. Ναι, αλλά τα 3-3. Ομάδες από το εξωτερικό που μπορούν να τα δώσουν. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες και στην Ευρώπη οι οποίες τα αυτά τα νούμερα, επαναλαμβάνω, με ένα ποσοστό μαζί με τα μπόνους και ένα ποσοστό μεταπόληση να φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να τα δώσουν. Μέχρι εκεί. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο Άρης να κάνει όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή να πάρει την απόφαση για τον Πάλμα. Εγώ νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι ο Πάλμα θα παραχωρηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και... θα είναι εδώ, θα είναι στο εξωτερικό. Ναι. Και δεν ξέρω αν στην κουβέντα μπει και να συμπεριληφθούν και έψυχα ανταλλάγματα από την ΑΕΚ στον Άρη ή από οποιονδήποτε υποψήφιο αγοραστή. Σωστά τώρα. Όσον αφορά την ΑΕΚ, θα εξαρτηθεί σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο που γιατί οι παίκτες μιλάνε. Γιατί ο Άρης ήδη βλέπεις ότι καλύπτει πολλά τα κενά του ρόστερ του. Ήδη κοντεύει να συμπληρώσει, κάνει ήδη 5 επισήμως προσθήκες και πάει να κάνει άλλες 3 να φτάσει στις 8. Μπορεί και τις 9 τις επόμενες μέρες. Αλλά άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά καλύπτονται τα κενά. Θα πρέπει αυτό που θα έχει το σύμπτωμα αντάλλαγμα να είναι κάτι που θα μπορεί αμέσως να έρθει να κουμπώσει στην ομάδα για να μπει στη διαδικασία. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω αυτό που σου λέω και εμένω σε αυτό ότι κάποια στιγμή ο Πάλμα μέσα στο καλοκαίρι θα παραχωρηθεί. Ωραία, τώρα για τους 3 επόμενους, τι μπορούμε να πούμε. Για τους 3 επόμενους θα περιμένουμε τα διαδικαστικά περισσότερο με τον Μενέντες τον Αργεντίνο τον 29χρονο, τον Σαβέριο τον Ισπανό με καταγωγή από και από Ιταλία μεριά αλλά και από Εκουαδόρ, η τριπλή υπηκότητα. Φοβερή περίπτωση αυτός. Έχει γεννηθεί στην Ιταλία από γονείς που έχουν καταγωγή από το Εκουαδόρ και είναι μεγαλωμένος στην Ισπανία. Σαν το Χοντροθύμιο που είναι από τη Λάρισα, μεγάλωσε στην Καβάλα και ζει χρόνια στην Αθήνα. Δηλαδή άμα του πεις από πού είσαι δεν ξέρει να σου πει. Δεν ξέρει. Γι' αυτό και έχει προφανώς και 3 διαβατήρια ο συγκεκριμένος. Το ισπανικό χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο. Αυτό βολεύει. Και αυτό,
Ναι, και αυτό περιμένουμε το διαδικαστικό, όπως και με το Ζαγαρίτη για το δανεισμό του από την Πάρμα στον Άρη. Mm-hmm. Και προκύπτει ξανά και ενδιαφέρον για αυτόν τον Ζαμόρα, τον Άλβαρο Ζαμόρα από την Deportivo Saprissa. Είναι ο παίκτης για τον οποίο ο Άρης είχε κάνει πρόταση το καλοκαίρι, το Γενάρη που μας πέρασε στην ομάδα του. Δεν είχε καταφέρει όμως να βρει μια φόρμουλα με την Deportivo για να τον αποκτήσει. Ζητούσαν περισσότερα χρήματα. Είχε κρατήσει όμως ζεστό το θέμα, γιατί θεωρεί ότι και ηλικιακά, γιατί είναι μικρός, είναι ένας καλός παίκτης που έχει προοπτική. Έτσι βλέπει έναν πάλμα λίγο πολύ στο πρόσωπό του. Είναι ο παίκτης από την Κωσταρίκα, θυμίζω, 20χρονος, που παίζει κυρίως στην επίθεση. Και επιμένει και είναι σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με την ομάδα του για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς θα κατάλαβε ότι το πράγμα είναι πιο εύκολο να γίνει ή τέλος πάντων ξεπερνιούνται δυσκολίες που παρουσιάζονται. Πιέζει πολύ και ο παίκτης. Πιέζει πολύ και ο παίκτης από τη δική του την πλευρά, γιατί θέλει να γίνει αυτή η μετακίνηση. Τώρα καταλαβαίνεις, βλέπει τη γεύση ο Ματαρίτα, είναι ο Πάλμα εδώ, βλέπει ότι γεύθηκε εκείνος ο Ροντρίγκες, παρότι δεν έπιασε και επέστρεψε, ότι γενικά ο Άρης από αυτή τη δεξαμενή αντλεί ποδοσφαιριστές. Ο Άρης από την πλευρά του και ο Παλίκουτσα βλέπουν ένα παίκτη που είναι σε μια ηλικία πολύ καλή, είναι μόλις 20 χρονών, είναι διεθνής, έχει όλο το μέλλον μπροστά του και θεωρεί ότι μπορεί αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή να του δώσει, να του φέρει και χρήματα. Γι' αυτό επιμένει. Και πιστεύει ότι θα καταφέρει να το φέρει τελικά αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε εξέλιξεις, φίλε. Και να πω ότι ο Άρης, απλά να πω ότι ο Άρης έστειλε ένα έγγραφο στην ΕΠΟ, ναι, και ζήτησε να αλλάξει ο ηλικιακός περιορισμός στους παίκτες, στους μη κοινοτικούς. Αυτός που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι 3 από τους 8 αλλοδαπούς που επιτρέπονται στα ρόστερ των ομάδων πρέπει να είναι κάτω των 23 και ο Άρης ζητάει να είναι μόλις ένας από τους 8. Okay. Αυτό προφανώς για να κάνει με το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Δεν μπορώ να εικάσω ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Για να το ζητάει τώρα και να στέλνει επίσημο έγγραφο στην ΕΠΟ, προφανώς και να κάνει με τους παίκτες που θέλει να φέρει. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν, φίλε, τις επόμενες κινήσεις.